Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αλλά το βίντεο που ακολουθεί δεν είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Είναι ένα βίντεο που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωή που έχω υιοθετήσει τον τελευταίο χρόνο. Σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα, κλείνω ένα χρόνο ως κάρνιβορ, ως α, κρεατοφάγος, έχω προσκαλέσει στο κανάλι μας στο YouTube έναν εξαιρετικό ιατρό, ειδικό παθολόγο, τον δόκτορα Θάνο Ευθυμίου, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις όπου κάναμε συζητήσεις σε σχέση με τα ωφέλη της κρεατοφαγικής διατροφής, που στα αγγλικά ονομάζεται carnivore, τόσο στην αντιμετώπιση αυτοάνωσων νοσημάτων, όπως την νόσο Crohn's, από την οποία υποφέρω εγώ προσωπικά και έχω διαγνωστεί πέρσι, το Μάιο ότι υποφέρω από νοσοκρόνους καθώς και στην καλυτέρευση της γενικότερης υγείας του ανθρώπου. Ε, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα παραθέσω τους συνδέσμους μάλλον τον σύνδεσμο με το playlist γιατί έχω φτιάξει playlist για τι συζητήσεις μας με τον δ. Θάνο Ευθύμιο, τον ειδικό παθολόγο που ε κάνει αυτή την εξαιρετική δουλειά του να βλέπει ανθρώπους είτε ως ασθενή στο ιατρείο του όπου να τους διαγιγνώσκει, να τους δίνει θεραπεία για παθολογικά ζητήματα και αν κρίνει ότι η κρεατοφαγική διατροφή θα τους βοηθήσει να τους βοηθήσει και με την κρεατοφαγική διατροφή είτε ως health coach, κάτι το οποίο κάνει και μέσω διαδικτύου όπου δίνει βοήθεια, συμβουλές, εμψύχωση σε ανθρώπους που κάνουν την κρατοφαγική διατροφή. Είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί κάναμε πρόσφατα εδώ στο κανάλι μας Ένα πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή όπου κάναμε ομάδα ψυχοεκπαιδευτική διαδικτυακή με άνδρες Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο του συνδέσμους και ένα από του φίλου του κανάλι λέει Εγώ έγινα κάρνιβορ πριν από εσένα. Του λέω πότε γίνες κάρνιβορ. Μου λέει τον Οκτώβριο του, λέω. Σε ξεπέρασα. <laughs> έγινα κάρνιβορ από τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου του 2023. Αλλά μίλησα δημοσίω γι' αυτό. Μόνο όταν γνώρισα τον Δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου, γιατί ω μίατρο δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο να μιλήσω για την κρατοφαγική διατροφή. Και. Οι ιατροί είναι, ειδικά οι ειδικοί παθολόγοι, είναι οι πλέον αρμόδιοι να μας μιλήσουν για τη σχέση που έχει η τροφή μας, η διατροφή μας με την υγεία μας και με τυχόν παθολογικά προβλήματα. Σε αυτό το σύντομο βίντεο που ακολουθεί είναι ένα τεστιμόνιο. Όταν λέμε τεστιμόνιο σημαίνει μαρτυρία. Ένας άνθρωπος, στην περίπτωση αυτή είναι ο σύντροφο μου, μιλάει για τη δική του προσωπική εμπειρία σε σχέση με την κρατοφαγική διατροφή όταν γνωριστήκαμε, ανάμεσα στα άλλα που του είπα για μένα, ήταν ότι είμαι κρεατοφάγος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επέβαλα ούτε στο σύντροφό μου, ούτε στα μικρά μας τα παιδιά την κρεατοφαγική διατροφή. Ε, από τον καιρό που συγκατοικούμε, μαγειρεύω στο σπίτι και κρεατοφαγικά εδέσματα και μη κρεατοφαγικά εδέσματα. Μόνο το αποφάσισα από τα Χριστούγεννα και μετά να ακολουθήσει όχι μια αυστηρή carnivore διατροφή όπως αυτή μου κάνω εγώ, αλλά μια α, διατροφή εμπλουτισμένη σε περισσότερα ζωικά προϊόντα, ίσως μια ketovor διατροφή θα έλεγα. Και όταν γυρίσαμε την τελευταία α, συζήτηση, την τέταρτη, με τον δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου, ε, κάναμε και αυτό το μικρό απόσπασμα που ακολουθεί, όπου ο σύντροφος μου λέει στο Θάνο τη δικιά του την εμπειρία. Είναι μαρτυρία, είναι anecdotal evidence, αυτό δεν αποτελεί ε, επιστημονικά έγκυρο πόρισμα. Ένας άνθρωπος λέει την εμπειρία του. Ε, παρακολουθήστε το. Εννοείται ότι δεν έχω εγώ κανένα λόγο να πω στους ανθρώπους τι θα τρώνε και πώς θα το τρώνε. Εφόσον η οθέτηση της carnivore, της κρετοφαγικής διατροφής, με έχει βοηθήσει πολύ με τη διαχείριση των συμπτωμάτων μου και με έχει βοηθήσει ώστε να μην αναγκαστώ να πάρω ούτε βιολογικό παράγοντα, ούτε κορτιζόνη, ούτε χημειοθεραπεία, ούτε ανοσοκατασταλτικά, θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να μιλήσω γι' αυτό, ξαναλέω, όχι ως ιατρική συμβουλή, δεν είμαι ιατρός, όχι ως κάτι που πρέπει οπωσδήποτε το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, απλώς μια γνώμη, μια γνώση για κάτι διαφορετικό. Χάνο σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το 2011, αν θυμάμαι καλά, έχω επεισόδια με τη Μέση. Ε, είχα επεισόδια με τη Μέση μάλλον. Mm -hmm. ε, κατά καιρούς και όχι, όχι όλα τα χρόνια, αλλά τρεις-τέσσερις φορές σοβαρά με την έννοια ότι χρειαζόταν ενέσεις και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή, δυνατό πράγμα. Mm -hmm. Πέρσι έπαθα το πιο δυνατό από όλα. Ε, έπιασε και πόδι, ενώ παλιά δεν με πόδι. Το πόδι μου το αριστερό είχε εντελώς, ήταν εντελώς off, άχρηστο, για Άδε. καμιά εικοσαριά μέρες. Mm -hmm. Δεν μπορούσα να κάνω χρήση καθόλου. Όταν ξεκίνησα να περπατάω, το πήγαινα απλά σαν ε, υποστηρικτικό. Δεν είχε δύναμη, τίποτα. Και mm -hmm. αυτό με πήγε, ένιωθα με πήγε, το πόδι μου αδύναμο μέχρι και τον Ιούλιο-Αύγουστο περίπου, ενώ αυτό είχε, είχε ξεκινήσει Μάρτιο. Μάρτιο-Απρίλιο, κάπου εκεί, τέλη Μαρτίου-Αρχέ Απριλίου. Δηλαδή για τρει μήνε σχεδόν το, το πόδι μου ήταν ε, η οξία φάση, είχε καμιά κοσαριά μέρε με τη μέση και πόδι μαζί. Και από εκεί και πέρα, όταν περπατούσα κανονικά, το πρώτο δεκαήμερο δεν περπατούσα καν. Δηλαδή ήμουνα, πήγαινα με το ζόρι από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Σημείωσε mm -hmm. όμω ότι είναι και πολύ ψηλό είναι 1,90 κινδύνου. Ναι, θυμάμαι. Ε... Ασκούνταν πολλοί, έκανε πολλά χιλιόμετρα ποδηλασία και είχε σταματήσει την ασκήση. Οπότε, ίσω αδυνάτησε και το μυοσκελετικό σου σύστημα, υπά, το μυο... θα σου πω, θα σου το σίγουρα. Θα σου πω συγκεκριμένα τι παρατηρήσει πάνω σε αυτό. Έκανα ποδήλατο από το 12 περίπου μέχρι το 19 πολλά χιλιόμετρα. Νωρίτερα από το 12, από το 8 έκανα mountain λιγότερα χιλιόμετρα. Αλλά από το 12 που πήρα κούρσα έκανα πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή, mm. μιλάμε για με, περίπου 250 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Σε τρεις φάσεις. Και αργότερα έκανα και μπερβέ, διακοσάρια κλπ. κλπ. Αυτό, δεν είχε, αυτό είχε βοηθήσει με τη μέση, με την έννοια να μην έχω κρίσει, αλλά δεν, δεν, ήταν, δεν ήμουν αφρή από ενο, ενοχλήσει. Ε, γιατί, δεν ξέρω, στο σημείο στα σημεία αυτά, στον κορμό, δηλαδή ιδιαίτερα mm. μυϊκά, ήθελε και βοήθεια. Δεν έφτανε το ποδήλατο. Εν πάση περιπτώσει. Σταμάτησα το ποδήλατο το 19 και από τότε, λόγω άλλων, τέλο πάντων, ανωτέρας βίας, ε, και από τότε δεν ξανά έκανα ποδήλατο. Αφού σταμάτησα το ποδήλατο, γίνανε πολύ έντονες αυτές οι ιστορίες, σχεδόν κάθε χρόνο, και με ενοχλήσεις πιο μικρές και σε άλλε φάσεις του χρόνου. Με αποκορύφωμα αυτό που είπα το περσινό που ήταν, εντάξει, αυτό με φόβησε. Ε, Έλεγα ότι δεν, θα, δεν, ξέρω τι θα γίνει. Κάθε άνοιξη που αλλάζει ο καιρό, δηλαδή θα ξεραίνουμε μέχρι που δεν θα έχω σώμα, δεν θα έχω κορμί. Mm -hmm. ε, τι το, το, τις γιορτές λοιπόν ξεκίνησα το κρέας. Από το που ξεκίνησα το κρέας και λίγες εβδομάδες αργότερα βλέπω μεγάλες αλλαγέ. Απάνω μου δεν έχω, έχω ενοχλήσει πουθενά, πολλό δε μάλλον κρίσει. Δεν, υπά, δεν υπήρχε κρίση. Αλλά δεν έχω ενοχλήσει πουθενά και στην καθημερινότητα. Όταν σκύβω, με τα ψώνια, με τα. Ε, διάφορα. Καμία ενόχληση. Έτρωγε ε, καθόλου κρέα. Έτρωγα ε, αλλά λίγο. Ε, μία με δύο φορέ την εβδομάδα, α πούμε. Και, και τώρα και... κρέας... τρώει κυρίω κρέα. Ή... Τώρα τρώω κάθε μέρα κρέα. Κάθε μέρα κρέα, δηλαδή σαν κάρνιβο, δεν είναι κάτι. Αυτό το τρώω κι εγώ. Ναι, αλλά εγώ mm. σε διαφορά με τη θέκλα τρώω και καμιά σαλάτα. Ε, Τρώω και καμιά πίτα, έτσι, σπιτική δηλαδή. Τρώω και λίγο κέικ. Ε, λίγο κέικ, έτσι, τέτοια πράγματα. Αλλά ε, πατάτες, πατάτες, μακαρόνια και λοιπά βγήκανε γιατί από τον πρώτο καιρό που τα έβγαλα τη διατροφή μου όταν πήγα να τα ξαναφάω δεν μπορούσα να τα φάω. Φούσκωνα πολύ δηλαδή, mm. δεν, μπορούσα, δεν μπορούσα να τα φάω. Ε, Χαίρομαι και, πολύ για τα ωφέλη. Ναι. που βιώνεις. Ε, άλλαξε η μυϊκότητα στο σώμα μου. Πώς να κάνω ιδιαίτερη γυμναστική Επίση, Επίσης να σου πω ότι μετά το, μετά το, το, 21, το 21, νομίζω πέρασα κοροναϊό δύο φορές απανωτά τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο. Η δεύτερη ήταν light, δεν ήταν τίποτα, σαν συνάχη. Αλλά από την πρώτη που ήταν, εντάξει δεν φοβήθηκα πάρα πολύ, ήταν τέλο πάντων ένα δεκαήμερο έτσι ψηλοζόρικο, σαν μια γρήπη ας πούμε, δυνατή. Ε, τα πόδια μου είχαν λιώσει. Όταν είχαν λιώσει, είχαν λιώσει. Έβλεπα τα πόδια μου και φοβόμουν. Δηλαδή, φαινόταν τα, 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 γόνατά μου σαν να προεξέχουν, σαν ε, να είμαι σε, να πω, σε αφαγία. Ήταν αποστεωμένο, μου. Είχα αποστεωθεί. αποστεωθεί. Α, τα πόδια εσύ. μου τα ξαναείδα νορμάλ, όπω την εποχή που έκανα γυμναστική και ποδήλατο ε, μετά την Κάρνιβορ. Μπράβο. Εσύ. Τα πόδια μου έχουν ξαναδιαγράφουν, δηλαδή είναι γραμμωμένα ξανά και έχουν πάρει τον όγκο που είχαν. Πρέπει να κάνω ποδήλατο, έτσι. δεν έχω, δεν έχω κάνει ποδήλατο. Τρομερό, τρομερό. Αυτά, αυτό είναι η νευροφλεγμονή που λέγαμε. Έτσι, η οποία Εγώ σκέφτομαι, ναι, με, άσχετος όν, σκέφτομαι ότι αυτή η φλεγμονή που ταλαιπωρούσε το... Την, ξέρω και σε ποιο σημείο ήταν. Ήτανε στο όμικρον 4, όμικρον 5 αριστερά. Τα παλιότερα χρόνια δεν μου είχε πιάσει ποτέ πόδι. Πέρσι μου έπιασε πόδι και με ρήμαξε. Όταν λέμε με ρήμαξε, με ρήμαξε. Αφού περπατούσα και άμα πήγαινα να περπατήσω πιο γρήγορα, να περάσω το δρόμο απέναντι, να κάνω λίγο τροχάδι, πε ότι έρχεται αυτοκίνητο και θε να πα πιο γρήγορα. Μου δίπλωνε το πόδι, σαν να πήγαινα να πέσω κάτω. Δεν είχα δεν είχα τόνο πάνω στο, πόδι μου. Ξέρουμε τι θα φάμε τώρα που θα έρθει την Κυριακή. αυτό ήθελα να πω ότι το κρεατάκι βοηθάει μάλλον κατά τη δικιά μου άποψη και τη δικιά μου εμπειρικά δηλαδή βοήθησε αυτή τη φλεγμόνη ε, στη μέση η οποία μεταλλεπορούσε πολλά χρόνια. Έτσι. Έτσι είναι. Πόσο το χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό όλη την ώρα ακούω αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή αυτές τις ιστορίες στη Ριάμπου. Και είναι, είναι λίγο στενάχωρο να δίνουμε όλη την ώρα φάρμακα για όλα αυτά και να μην βοηθάμε κανέναν τελικά. Δεν είπα ότι δεν Βοηθάνε τα φάρμακα έτσι, σε περιπτώσεις. Αλλά είναι το καλα... Δηλαδή, είναι τη... η πατερίτσα... Ναι, είναι το να... φάρμακο, φτιλείς... είναι, το... είναι το τσιρότο για αυτή τη στιγμή, για εκείνη την, την περίοδο. Η έτσι. θεραπεία δεν είναι... πρέπει να ψαχτεί αλλού, τελικά. Έτσι. Αυτό κατάλαβα. Δεν είναι θεραπεία το φάρμακο, γιατί και κάθε χρόνο είχα τέτοιες ιστορίες. Με την αλλαγή του καιρού, με το που έμπαινε ο χειμώνα, ξεκινούσε... ε, ξεκινούσαν οι ενοχλήσεις. Και την άνοιξη περίμενα την καταστροφή, α πούμε. Αλλά είναι λυπηρό, ξέρει να πρέπει ο άνθρωπο να φτάσει ήδη στο πρόβλημα, μετά να το δοκιμάσει το συγκεκριμένο για να αλλάξει τη γνώμη του. Γι' αυτό αρχίζουμε και γινόμαστε όλο και περισσότεροι παγκοσμίω. Και όλο και περισσότεροι. Γιατί όλοι αυτοί εδώ, οι οποίοι είναι κατά αυτών των προσεγγίσεων, απλά δεν είχαν ποτέ πρόβλημα. Είναι οι κλασικοί ποτυμπελτεράδε, οι γυμναστηριακοί, οι γραμμωμένοι, ξέρω εγώ, διατροφολόγοι. Ενδεχομένω οι μπολτιμπιλτεράδε να μην είχαν τόσο πρόβλημα για με αυτά τα, τα συμπληρώματα που παίρνουν τα πρωτεϊνούχα κλπ. που δεν ξέρω τι πηγή είναι. Μπορεί να μετριαζόταν με τι πρωτενε κλπ. Έτσι είναι. Αλλά ε, δηλαδή είναι το... Ναι, αλλά το, το, το κρέα. αλλά τι έχουν αυτά μέσα, δεν δηλαδή. ξέρω. Από τι τα φτιάχνουν αυτά. Εγώ έχω Α, άλλη μια απορία. Η θεραπεία Έτσι. του κυρίου είναι μια επιτυχία του γραφείου σα ή του γραφείου μα. Γιατί Α, εγώ δεν παρατήρησε να κάνω κάρνιβορ και την ξεκίνησε. Ναι, εγώ δεν ήξερα για την κάρνιβορ. Πριν γνωρίζω ότι θέκλα δεν είχα ξανακούσει ποτέ για κρατοφαγική διατροφή. Δεν το ήξερα. Θέκλα θεά, τελείωσε. Δεν υπάρχει. <laughs> και αυτό είναι, αυτό είναι το θέμα ότι όλο και περισσότεροι είμαστε και όλοι είναι έξυπνοι άνθρωποι. Δεν σημαίνει μορφωμένοι, όχι πολύ παιδευμένη. Δηλαδή νόμι, ο, ο σύντροφο που είναι πολύ μορφωμένο, κύριε Θάνο, μπορεί να μην είναι γιατρό σαν εσά, αλλά είναι πολύ μορφωμένο. Ναι, καλά. Και ναι, ναι. Όχι, είσαι βρέ, τι λε. Ναι. <laughs>